984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5 ακόμη θάνατοι λόγω επιπλοκών του κορονοϊού έχουν σημειωθεί το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία της Κρήτης. Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στο Βενιζέλιο, δύο στο Παγνί και ένα στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα αυξημένες εμφανίζονται οι νοσηλείες σήμερα σε τοπικό επίπεδο, καθώς από 245 που ήταν οι νοσηλείες μέχρι την Παρασκευή στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού, σήμερα ανέρχονται στις 266. Μεγαλύτερο σταθερά το βάρος στο νοσοκομείο των Χανίων. Ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση των αντιοικών χαπιών της Merck για όσους νοσούν με κορονοϊό. Τα φάρμακα απευθύνονται σε πολίτες άνω των 18 ετών με προβλήματα υγείας και όχι σε εγγύους. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, οι ασθενείς μέσω του γιατρού τους θα κάνουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα. Εντός 24 ώρων θα δίνεται η συγκατάθεση του ΕΟΠΗ και ακολούθως θα προγραμματίζεται η κατοίκον παράδοσή τους. Θρήνος στον Πλατανιά των Χανίων για τον άδικο χαμό 20χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο ακόμη νεαρούς εξετράπη της πορείας του κατά την επιστροφή τους από νυχτερινή διασκέδαση. Σοκαριστικός ο απολογισμός του Ιανουαρίου, καθώς 4 είναι συνολικά οι νεκροί στο βωμό της ασφάλτου και μάλιστα οι 3 εξ αυτών ηλικίας από 19 έως 22 ετών. Παρουσία του Πρωθυπουργού, της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αλλά και εκπροσώπων από Πατριαρχία και άλλες εκκλησίες θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις. Αύριο το μεσημέρι τελετή διαβεβαίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, ο νέος Αρχιεπίσκοπος αποχαιρέτησε χθες το πίμνιο της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του οποίου και υπήρξε επιμενάρχης για 11 χρόνια. Δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρήτη, που κατά τόπους θα έντονες θα συνεχιστούν και την Πέμπτη. Η ισχυρή αναμένεται να είναι η άνεμη στα πελάγη με νότιες διευθύνσεις και με την έντασή τους τοπικά να φτάνει τα 8 μποφόρ. Απορρίφθηκε με 156 κατά η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές. Κατά την πρόταση δυσπιστίας ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ 142 βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ενώ υπήρξε και ένα παρόν που προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Από την ψηφοφορία που απουσίασε η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, καθώς νοσηλεύεται λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Μηχανοκίνητες πορείες διαμαρτυρία σήμερα σε Ηράκλειο και Χανιά από τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Κατώτατες εγγυημένες τιμές και μείωση του κόστους παραγωγής στα κυρίαρχα αιτήματά τους. Στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης ζημιάς στο κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων, η ΔΕΙΑΗ θα πραγματοποιήσει αργά απόψε το βράδυ γενική διακοπή και οι περιοχές που ενδεχομένως να επηρεαστούν είναι ο Καρτερός, ο Κατσαμπάς, η Καλυθέα, η Πρασά και τμήμα της εντός των τυχών πόλης του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ζημιά εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Σε νέα από τον υπόλοιπο κόσμο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει σήμερα δημοσίως για την κρίση στην Ουκρανία κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, που μαζί με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ εντείνουν τις προσπάθειες για να αποτρέψουν, όπως εμφατικά σημειώνουν, τη Ρωσία να προχωρήσει σε εισβολή στην Ουκρανική επικράτεια, ενώ προετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Θρίλερ στους εθέρες, καθώς όπως μεταδίδει το Reuters, ένα ιαπωνικό μαχητικό αεροσκάφος F-15 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωση, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας. Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε σήμερα ότι χθες Κυριακή εκτόξευσε τον πιο ισχυρό πυραυλό της από το 2017. Για την 7η πυραυλική δοκιμή σε διάστημα ενός μήνα, κάνουν λόγο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εγείροντας ανησυχίες ότι ενδεχομένως να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές και τις εκτοξεύσεις διυπηρωτικών πυράβλων. 984. Ο καιρός. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός αύριο στην Κρήτη, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από 9 έως 15 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, νότιοι άνεμοι εντάσεως από 4 έως 6 μποφόρ.